Πούστε παιδες, σήμερα θα δούμε το F1 2012, ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε πριν από 10 χρόνια, μιας και φέτος θα κυκλοφορήσει το F1 22. Είναι η ευκαιρία να δούμε αυτό το παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιξα το πρώτο μου πρωτάθλημα που οργανώσαμε κάτι φίλοι μεταξύ μας με φόρμουλες. Βέβαια το έπαιξα με πληκτρολόγιο και ευτυχώς ή δυστυχώς, επειδή δεν μπόρεσα να συνδέσω τον joystick ούτε την τιμονιέρα για κάποιο λόγο στο παιχνίδι, θα παίξω και σήμερα με πληκτρολόγιο. Θα δούμε το παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι έχει ένα φοβερό μενού σε σχέση με τα σύγχρονα. Χρησιμοποιεί το ίδιο engine για τα γραφικά, βέβαια λίγο πιο αρχαίο, αλλά πάλι το ίδιο engine είναι. Και τα γραφικά είναι, οι πίστες είναι ίδιες όπως ήταν και τότε, έτσι είναι και τώρα, μικρές οι αλλαγές. Τέλος πάντων θα το δείτε κιόλας εσείς από το παιχνίδι, αλλά βλέπετε ένα φοβερό μενού, βλέπουμε το μονοθέσιο, αυτό είναι το πολύ ωραίο ότι μπορείς να δεις το μονοθέσιο σε σχέση με το σύγχρονο που απλά βλέπεις εκεί πολλά γράμματα, πολλά τετράγωνα και πατάς ό,τι είναι στην τύχη και δεν ξέρεις τι είναι. Αυτό που θα δούμε στο παιχνίδι, το Championship Mode είναι, το οποίο παιχνίδι είχε κάποια challenge τα οποία έπρεπε να περάσεις, μιας και τότε είχαν 7 παγκόσμιοι πρωταθλητές μέσα στο grid, αν θυμάμαι καλά, ή 6. Πάντως εδώ έχει τους 6. Ναι, 6 παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και έχει κάποια challenge τα οποία πρέπει να ξεπεράσεις. Θα κάνουμε κάποια από αυτά τα challenge, να δούμε πώς θα τα πάμε. Και θα δούμε και το παιχνίδι, τα γραφικά και όλα τα σχετικά. Πάμε να βουτήξουμε στο πρώτο challenge, το οποίο είναι με τον Kimi Raikkonen στο Spa. Είναι μπροστά μας και πρέπει να τον πιάσουμε με φρέσκα ελαστικά να τον προσπεράσουμε. Θα δούμε κιόλας το βίντεο κλιπ που έχει στην αρχή. Γιατί αυτό ήταν το ωραίο. Είχε cinematics, ωραία. Τώρα πλέον απλά είναι το παιχνίδι. Τρέξε. Αυτό, σου ανοίγει το παιχνίδι, τρέξει. Πάμε να βουτήξουμε. And just about to start, the final few laps of this thrilling race at Spa is Kimi Raikkonen in a modest 7th position. He's been complaining of tire trouble all weekend. There goes his teammate in the sister Lotus Renault. He's behind, but on a brand new set of option tires. I think he might actually work his way up and into the points. And at this rate, challenge Kimi. I think we're in for a dramatic few laps. Ωραία, και βουτάμε κατευθείαν μέσα στην πίστα να δούμε αν θυμάμαι να παίξω με πληκτρολόγιο, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο με το πληκτρολόγιο. Ο σκοπός είναι να φτάσουμε τον Kimi Raikkonen. Σαν να είναι λίγο πιο αργά. Όπα, όπα, όπα. Sorry. Νόμιζα να πιάσουν καλύτερα τα φρένα, σαν τα σύγχρονα. Δεν πειράζει. Κάποιο από αυτά τα κουμπιά είναι το Kers, είχαμε και Kers εκείνη την εποχή, εννοείται. Για κάποιο λόγο σαν να μου φαίνεται πολύ εύκολο ή ρίχνω γύρω κάποιος. Ανοίγουμε τώρα εδώ το Kers. Το Kers έχει και άλλες κάμερες, θα παίξουμε με αυτή την κάμερα, αυτή που μας αρέσει να παίζουμε και στην καριέρα. Βλέπετε το Spa δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ, ίδιο Spa είναι. Έχουμε DRS εδώ, έχουμε. Τώρα λογικά το έχουμε ανοίξει, όχι, τώρα το έχουμε ανοίξει. Και φρένο, πολύ αργά φρένο κάναμε. Δεν πειράζει. Ρε φίλε με πληκτρολόγιο, είναι δύσκολο, πως κατάφερνα και έπαιζα τόσο καλά ρε φίλε με πληκτρολόγιο τότε παλιά. Βέβαια έπαιζα και με λίγο breaking assist, και όταν λέω με λίγο εννοώ με full breaking assist. Αλλά τέλος πάντων, μικρή σημασία αυτή τώρα, έτσι δεν είναι. Θα να είναι λίγο πιο θολά τα γραφικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εδώ δεν μπορούμε να στρίψουμε για κάποιο λόγο, δεν μας αφήνει να στρίψουμε. Ακόμα κρατιόμαστε στην 12η θέση, δεν ξέρω που είναι ο Kimi. Λογικά είναι πολύ μακριά και δεν θα προλάβουμε να το φτάσουμε μέχρι τον 44ο γύρο. Αλλά δεν πειράζει. Τα γραφικά βλέπετε είναι λίγο πιο αρχαία, αλλά είναι ίδιο graphics engine της Codemasters. Βέβαια τότε ακόμα ήταν στα πρώτα τους βήματα. Και βλέπετε εδώ κυνηγάω τον Kobayashi. Αρχίζω και βρίσκω σιγά σιγά τα πατήματά μου. Θα κάνουμε μόνο ένα challenge, γιατί δεν θέλω να βγει και πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Τρέχουμε με τη Lotus και όπως είπα θα κάνουμε μόνο ένα challenge, γιατί δεν θέλω να βγει μεγάλο το βίντεο. Θέλω να είναι ξεκούραστο, απλά να δούμε λίγο το παιχνίδι, ένα αρχαίο παιχνίδι το οποίο βγήκε το Σεπτέμβρη του 2012. Ήδη είχαμε τη μισή χρονιά από τη Formula 1 είχε γίνει. Αλλά εμείς παραπονιόμαστε τώρα που βγαίνει τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Τότε το περίμενα μέχρι το Σεπτέμβριο για να βγει το παιχνίδι.
Έτσι, για να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά. Πέρασα τον Κομπαγιάση. Τον Κομπαγιάση, ρε φίλε, άκου εκεί όνομα. Α, ωραία, πήραμε τώρα την Ορού και Ραντήλων. Και είμαστε στην 11η θέση. Ανοίγουμε τώρα το KERS και το DRS. Κοίτα εδώ γκάζια, Ωραία, πατάμε εδώ φρένο. Δεν πατάμε ποτέ φρένο, συνεχίζουμε κανονικά ευθεία. Ελπίζω να μην πάρουμε κανένα warning. Που δεν πήραμε, καλό αυτό. Δεν ξέρω καν αν το έχω βάλει στο πολύ δύσκολο ή στο πολύ εύκολο. Τώρα πρέπει να φράσουμε εδώ την Force India του Diresta. Ακόμα παλεύουμε με τη Force India του Diresta. Θα τον σπρώξουμε λίγο εκτός για να μπορέσουμε να περάσουμε εμείς. Που έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Και κυνηγάμε τώρα τον Φελίπε Μάσα. Ωραία, κυνηγάμε τον Φελίπε Μάσα. Κάτσε, δεν έχουμε rich mixture. Ναι, έχουμε, μπορούμε να βάλουμε rich. Γιατί νομίζω έχω αρκετά καύσιμα. Έχουμε αρκετά καύσιμα. Θυμάμαι ακόμα τα κουμπιά, ρε. Με το 1 έκανες πράγματα εδώ για τα καύσιμα. Με το 2 για τα λάστιχα νομίζω. Ωραία, και συνεχίζουμε, κυνηγάμε τον Φελίπε Μάση. Τον οποίο λογικά εδώ θα τον πλησιάσουμε λιγάκι. Λογικά. Παλιά δεν μας έδειχναν το χρόνο εδώ πάνω αριστερά όπως μας δίνουν τώρα όλη την ώρα για να ξέρουμε την απόσταση. Περίμενε στα σημεία για τη χρονομέτρηση. Ωραία, φρενάραμε. Θα κάνουμε το διπλό switchback εδώ. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε DRS μέχρι να περάσουμε τη γραμμή. Την περάσαμε τη γραμμή και δεν έχουμε DRS. Δεν πειράζει, κάναμε fastest lap. Επόμενο μπροστά μου είναι ο Hamilton. Τον οποίο το βλέπετε εκεί με Mercedes. Ήτανε... Όχι. Με Mercedes. Όχι, ο Rosberg είναι. Ναι, ο Rosberg είναι μπροστά μας με Mercedes. Που πρέπει να το φτάσουμε. Ανοίγουμε KERS, γιατί τότε είχαν KERS. Για 6 δευτερόλεπτα έχεις παραπάνω ύπους. Νομίζω 60 ή 80 ύπους παραπάνω να χρησιμοποιήσεις. Θα τους χρησιμοποιήσουμε εδώ στη μεγάλη ευθεία. Και τώρα εδώ θα φρενάρουμε νωρίς για να πάρουμε μια φορά αυτές τις τροφές σωστά. Έχουμε full traction control για να μην φύγουμε με το πληκτρολόγιο. Γιατί στο πληκτρολόγιο πατάς γκάζι τέρμα ή δεν πατάς γκάζι καθόλου. Έτσι πάει, δεν είναι πατάω λίγο ή πιο απαλά. Α, και μπροστά από το Rosberg είναι ο τέτοιος, είναι ο Kimi Raikkonen. Άρα αυτόν πρέπει να προσπεράσουμε. Και κερδίσει. Α, και είναι και ο τελευταίος γύρος, ε. Πρέπει να περάσουμε τώρα, άμεσα κιόλας. Ωραία. Πρέπει να το καταφέρουμε άμεσα. Ωραία, μένουμε πίσω από τον Daniel. Πήγα να πω Daniel Ricciardo. Αλλάζουμε εδώ, κάνουμε ένα πολύ ωραίο switch από την εσωτερική. Παίζει να μην φτάσουμε τον Kimi. Παίζει να μην καταφέρουμε να το φτάσουμε. Έλα. Έλα, παίκτη. Λίγο ακόμα να περάσουμε το D-Main μας. Για να καταφέρουμε να πάρουμε το τέτοιο μας. Μην χάσουμε τον έλεγχο του μονοθέσιου. Κολλάμε εδώ πίσω από τον Kimi Raikkonen. Να τον φτάσουμε. Βλέπετε, τον πλησιάζουμε. Δεν έχουμε DRS, δεν έχουμε KERS. Δεν έχουμε ERS που τότε δεν είχαν ERS. Αλλά εδώ θα τον προσπεράσουμε στην γρήγορη αριστερή στροφή τον Kimi Raikkonen. Και ανεβαίνουμε στην 7η θέση, ενώ κερδίζει ο Lewis Hamilton με τη McLaren. Βέβαια ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς τον αγώνα. Κάτσε να μην μας περάσει εδώ στο τέλος ο Kimi Raikkonen. Και εδώ θα κερδίσουμε μπροστά από τον Kimi Raikkonen. Άντε γεια. Κερδίσαμε ρε φίλε. Κάναμε και fastest lap. Τότε δεν παίρναμε τον έξτρα βαθμό. Κρίμα. Α, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Αυτό ήταν το βιντεάκι, ένα σύντομο βιντεάκι πάνω στη Formula 1 2012, που ήταν το τέταρτο παιχνίδι των Codemasters πάνω στη Formula 1. Το πρώτο Formula 1 ήταν το Formula 1 2009 που βγήκε στο VI, μια παλιά κονσόλα της Nintendo, και από εκεί και πέρα το βγάλανε και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Formula 1 2010, 2011 και αυτό εδώ το 2012. Ένα νοσταλικό παιχνίδι, ένα νοσταλικό βίντεο για αυτούς που θυμούνται εκείνο το παιχνίδι και ήθελαν να ακούσουν κιόλας τους κινητήρες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, εννοείται ότι αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι και μέχρι τότε εξαιρετική διαδικασία. Τα λέμε!